Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το ΚΚΕ, ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος κάνει και αυτό στις δικές του περιοδίες, ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος βρίσκεται εκτός συνόρων, η κυρία Παναγιωτακοπούλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά βεβαίως και συνεχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, μίλησε χθες στην Ελληνική Ομογένεια, εκεί στο Μόντρεαλ. Ένα κάλεσμα που έκανε στους αποδήμους, γενικότερα βεβαίως σε όλους τους αποδήμους, όχι μόνο του Καναδά, να αξιοποιήσουν την επιστολική ψήφο και να λάβουν μέρος στις εκλογές, στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου. Ναι, έτσι ακριβώς. Αντιπροσωπεία του κόμματός μας, βεβαίως με επικεφαλής τον γραμματέα, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, βρίσκεται από χτες στον Καναδά. Όπως είπε και ο ίδιος, κατά την άφηξή του, σκοπός είναι να συναντηθεί η αντιπροσωπεία μας με φορείς, εργατικούς συλλόγους της Ομογένειας και των δύο αυτών χωρών, να συναντηθεί με τις οικογένειες των μεταναστών, όλων αυτών που πήγαν πριν πολλά χρόνια σε αυτές τις χώρες και τελικά ερίζωσαν, αλλά εκεί βεβαίως βρίσκονται και χιλιάδες παιδιά που έφυγαν από τη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, νέους επιστήμονες που λόγω της κρίσης και των γενικότερων οικονομικών προβλημάτων μετανάστευσαν στις χώρες αυτές. Εχθές ο γραμματέας μίλησε σε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Μόντρεαλ και σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμά του. Αύριο θα μιλήσει στο Τορόντο και θα συνεχίσει το πρόγραμμά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως είναι χαρακτηριστικό ότι εμείς θέλουμε να αναδείξουμε μέσα και από αυτή την επίσκεψη τα προβλήματα των Ομογενών, τα οποία βεβαίως δεν μας είναι ξένα, τα γνωρίζουμε πολύ καλά, ναι. Όπως γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνόγνωση εκπαίδευση, γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο συνταξιοδοτικό αρκετών Ομογενών. Είναι ζητήματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει, προτείνουμε για αυτά λύσεις και αυτά βεβαίως θα κουβεντιάσουμε. Θα κουβεντιάσει η αντιπροσωπεία μας στις συναντήσεις που θα ακολουθήσουν. Πάντως, και τις επόμενες μέρες. Κύριε Παναγιωτακοπούλου, και το πρόγραμμα βεβαίως του Γενικού Γραμματέα, και μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα να ομολογήσω, ότι και ο Καναδάς έχει κομμουνιστικό κόμμα. Ναι, και από όσο ξέρω, σήμερα θα συναντηθεί ο γραμματέας μας με τη γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Καναδά. Ξέρετε, οι κομμουνιστές έχουν ρίζες παντού. Γιατί για τη Βόρεια Αμερική, ξέρετε, υπήρχε μια περιραίωση ατμόσφαιρα, τα γνωρίζετε. Ναι, ναι, ναι. Έχουν ρίζες παντού και είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε όλες αυτές τις χώρες. Όπως και το κόμμα μας έχει, ξέρετε, οργανώσεις σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στις προηγούμενες εκλογές, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, το κόμμα μας πήρε γύρω στο 12% στις εκλογές. Που βεβαίως αυτή το καλό ποσοστό θέλουμε να συνεχιστεί και στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό άλλωστε καλούμε τους Έλληνες Ομογενείς, τους απόδημους, να γραφτούν όσο υπάρχει ακόμα καιρός και να ψηφίσουν. Με την επιστολική ψήφο βεβαίως αυτή είναι η μοναδική δυνατότητα που έχουν. Καθώς η κυβέρνηση δεν έκανε δεκτή την πρόταση του ΚΚΕ να φτιαχτούν όσο γίνεται περισσότερα εκλογικά κέντρα για να μπορέσουν να ψηφίσουν όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί να ψηφίσει κάποιος το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Παναγιωτακόπουλου, στις ευρωεκλογές, δεδομένου ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι απέναντι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα ριζικά απέναντι ακόμα και στην ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί ξέρετε, η θέση αυτή, η στάση αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι εγγύηση ότι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν πλατιά το λαό για όλες αυτές τις αντιλαϊκές αποφάσεις που παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τον ενημερώνουν πλατιά, να αποκαλύπτουν τι έρχεται, να τον προειδοποιούν, να τον προετοιμάζουν και το πιο σημαντικό να μπορούμε να οργανώνουμε τον αγώνα του για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα αποτρέψουμε. Γιατί είναι χαρακτηριστικό και ο καθένας σήμερα το καταλαβαίνει ότι πίσω από όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πίσω από την ακρίβεια, πίσω από τη φτώχεια, πίσω από την ανεργία, πίσω αν θέλετε από ένα σωρό ζητήματα που είναι σήμερα μπροστά μας, βρίσκεται ακριβώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται οι κανονισμοί της, βρίσκονται οι οδηγίες της, βρίσκονται οι συμφωνίες της. Πολιτική βεβαίως που εφαρμόζει κατά γράμμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη βεβαίως και των άλλων κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων. Είναι χαρακτηριστικό. Θα θυμόσαστε, το λέγαμε εμείς, το είχαμε αναδείξει και στις βουλευτικές εκλογές. Ότι αν, για παράδειγμα, στο ελληνικό κοινοβούλιο
η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν από κοινού το 50% των νόμων, αυτό το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάνει μέχρι και το 75%. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ. Η ταύτιση δηλαδή, σε ποια αν δείτε σε ποια νομοσχέδια, σε ποιες οδηγίες, κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντιέται η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, τα ποσοστά είναι αρκετά μεγαλύτερα. Καταλαβαίνει δηλαδή κανείς ότι όλα αυτά που σήμερα έρχονται στο ελληνικό κοινοβούλιο έχουν ήδη ψηφιστεί από όλους τους, ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία σε αυτές τις ευρωεκλογές πραγματικά να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ξέρετε η ψήφος αυτή είναι αυτή που θα κατατεθεί την επόμενη μέρα στους αγώνες. Θα κατατεθεί σε κάθε χώρο δουλειάς, θα κατατεθεί στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές, εκεί που πραγματικά δυναμώνει αυτό που καταλαβαίνει σήμερα και ο κόσμος, η αντιπολίτευση, η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι στους μήνες που έχουν ακολουθήσει από τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα μας ζήσαμε μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, μεγάλους αγώνες και εργατικούς αγώνες. Θυμίζω μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις όπως αυτή ένα χρόνο μετά το έγκλημα των Ντεμπών. Θυμίζω τους αγροτικούς αγώνες με τα αγροτικά μπλόκα, θυμίζω τους αγώνες των φοιτητών για να μην περάσει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και εκεί, οι δυνάμεις του ΚΚΕ ήταν στην πρώτη γραμμή. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα θέματα? Οι απόδημοι πιστεύω ότι ψηφίζουν πιο καθαρά για την Ευρώπη, διότι ζουν στο εξωτερικό και αντιλαμβάνονται το διακύβευμα των εκλογών ως ένα ευρωπαϊκό διακύβευμα για την επόμενη μέρα. Στο εσωτερικό, ωστόσο, οι Ελλαδίτες, να το πω έτσι, οι ψηφοφόροι, ψηφίζουν κυρίως με βάση την εσωτερική επικαιρότητα, τα προβλήματά τους και το μήνυμα που θέλουν προς την πλευρά, να στείλουν προς την πλευρά της κυβέρνησης, άσχετα αν ανάλογα μηνύματα στέλνονται και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά θέματα, το βασικό διακύβευμα, αν θέλετε, αυτών των εκλογών? Νομίζω ότι για τον καθένα κριτήριο είναι η ζωή του. Και εμείς στην ατζέντα βάζουμε όλα τα ζητήματα. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι το ΚΚΕ, το λέω αυτό και με αφορμή, σας άκουσα πριν να διαβάζετε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, βάζει για παράδειγμα στη συζήτηση και το σημαντικό θέμα της εμπλοκής της χώρας μας σε δύο εμπεριαλιστικούς πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, που η χώρα μας εμπλέκεται όλο και πιο πολύ. Ήδη υπάρχει αυτή η εξέλιξη με την απέτηση για την αποστολή S-300 στην Ουκρανία, που από ό,τι φαίνεται θα είναι το επόμενο βήμα της εμπλοκής. Όλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τα έχει αναδείξει και τα βάζει πραγματικά στη συζήτηση, γιατί θεωρούμε ότι και μπροστά στις εκλογές, αλλά και συνολικότερα, πρέπει να δυναμώσει η πάλι για την απεμπλοκή της χώρας μας από αυτούς τους πολέμους. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τη Μέση Ανατολή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στις δυνάμεις που υπάρχουν εκεί, στους ανταγωνισμούς. Βεβαίως το έδαφος ότι συνεχίζεται η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που στηρίζει η χώρα μας, στηρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι ο λαός μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα, και νομίζουμε ότι όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν ένα επιπλέον κριτήριο ψήφου για το λαό μας. Γιατί όταν συμβαίνουν όλα αυτά, ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε να βάζουμε πλάτη σε όλα αυτά σαν λαός και στην πραγματικότητα να στηρίζουμε όλους αυτούς που δημιουργούν επικίνδυνες εξελίξεις για το λαό μας, τον βάζουν αν θέλετε σε πιο μεγάλες περιπέτειες, και την ίδια στιγμή βέβαια η κυβέρνηση έχει τη στήριξη και των άλλων κομμάτων. Είναι χαρακτηριστικό, είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερά αμυντική συμμαχία. Και μιλάμε για μία δήλωση που δεν έχουν τολμήσει να πούν τόσα χρόνια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα προηγούμενα χρόνια στελέχη της ΕΡΑ, της λεγόμενης δεξιάς στη χώρα μας. Και νομίζουμε ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα σήμερα να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και αν μη τι άλλο, και με την ψήφο του να ενισχύσει το ρεύμα αμφισβήτησης που απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που ενισχύθηκε στις προηγούμενες εκλογές και νομίζουμε ότι έδωσε όθηση στους αγώνες,
τη δυνατότητα του λαού μας να μπορεί να αντιπαρατεθεί με αυτή την πολιτική που του στερεί σημαντικά πράγματα στη ζωή του. Και αν θέλετε να ανοίξει και έναν άλλο διαφορετικό, πιο ελπιδοφόρο δρόμο. Και σε αυτό βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει τη δική του συμβολή. Κύριε Παναγιωτακόπουλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα που. Να είστε καλά. Και καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.